Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου η παράδοση παραλαβή των 20 ασθενοφόρων από το διαδρατικό αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΠ στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παρουσία της διοίκησης του οργανισμού και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για το δεύτερο σκέλος συνολικής χορηγίας 33 ασθενοφόρων, μια προσφορά του ΤΑΠ στο ΕΚΑΒ στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού προγράμματος Προορισμός Προστασία. Με ιδιαίτερη χαρά παραλαμβάνουμε τα 20 από τα 33 συνολικά ασθενοφόρα της δωρεάς του ΤΑΠ, η οποία είναι η μεγαλύτερη δωρεά που έχει γίνει στα παραρτήματα της Βόρειας Ελλάδας και βέβαια περιλαμβάνει και 4 θερμοκοιτήτες επιφορείου με επιστοποιημένη την ασφαλή διακομιδή των νεογνών και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, πολύ σημαντικό, ο οποίος θα ανανεώσει κομμάτι του ήδη υφιστάμενου εξοπλισμού. Και ένα τμήμα από αυτόν θα χρησιμοποιηθεί και για τις αεροδιακομιδές, για το ελικόπτερο των αεροδιακομιδών, το οποίο προς το παρόν χρησιμοποιείται το καλοκαίρι για τις ανάγκες της Χαλκιδικής. Είναι μια πολύ μεγάλη δωρεά. Αφορά όλα τα παραρτήματα κατά μήκος της διέλευσης του αγωγού από τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή το παράρτημα της Αλεξανδρούπολης, το παράρτημα της Καβάλας, το παράρτημα της Θεσσαλονίκης και το παράρτημα της Κοζάνης. Έχει γίνει μια ισόρροπη κατανομή των οχημάτων στα 4 αυτά παραρτήματα. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική ανάσα. Βοηθάει πάρα πολύ, έρχεται δηλαδή να ενισχύσει ουσιαστικά το ΕΚΑΒ. Και ευχαριστούμε θερμά τον ΤΑΠ για την συγκεκριμένη προσφορά, για την ευγενή προσφορά, την οποία στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης έκανε προς το ΕΚΑΒ. Και βέβαια αυτό έρχεται να ενισχύσει στην ουσία το σύστημα της δωρεάν δημόσιας υγείας και την προσφορά απέναντι στην κοινωνία από πλευράς των υπηρεσιών υγείας. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που είμαστε εδώ σήμερα από το ΤΑΠ στην τελετή παράδοση παραλαβής 20 ακόμα ασθενοφόρων στα πλαίσια του προγράμματος δωρεάς οχημάτων κοινής ωφέλειας που τρέχουμε από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Είναι ένα πρόγραμμα συνολικού κόστους περισσότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ με 90 περίπου οχήματα συνολικά, 33 ασθενοφόρα, 20 παραδίδουμε εδώ σήμερα, έχουμε ήδη δώσει τα 2 στο νοσοκομείο του Κιλκής και τα υπόλοιπα προγραμματίζονται για τις επόμενες ημέρες και μια ομάδα με ειδικό εξοπλισμό είναι σε προετοιμασία. Είναι χαρά μου γιατί είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα που πραγματικά συμβάλλει στην προστασία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών από τις κοινωνίες από όπου διερχόμαστε. Τα 20 ασθενοφόρα έρχονται να προσθεθούν στα 15 κλινιστικά που έχουμε παραδώσει ήδη στις 3 περιφέρειες από όπου διερχόμαστε. Στην τελετή παράδοση παραλαβής παρευρέθηκαν και οι περιφερειάρχες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χρήστος Μέτιος και Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρος Καρυπίδης, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της πρωτοβουλίας για τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός ΤΑΠ. Επίσης, ευχαρίστησαν όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση του προγράμματος για την εξαιρετική τους συνεργασία και συνεχάρισαν τους εκπροσώπους του αγωγού για την κοινωνική τους ευαισθησία και δράση. Μια σημαντική πρωτοβουλία σήμερα υλοποιήθηκε και 10 ασθενοφόρα για παραρτήματα του ΕΚΑΒ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα παραληφθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύγχρονα εξοπλισμένα, διαφόρων τύπων, θα βοηθήσουν, πιστεύω, σημαντικά στο έργο του ΕΚΑΒ στην περιοχή μας και θα ενισχύσουν, αν θέλετε, την στήριξη όλων των δομών υγείας που είναι και προτεραιότητα και της δικής μας διοίκησης. Προς όφελος, φυσικά, των πολιτών της περιφερειάς μας. Όταν αναλάβουμε το 14 την περιφέρεια σε ό,τι μας αφορά Δυτικής Μακεδονίας, τίποτα δεν ήταν τελειωμένο. Ούτε καν η κατασκευή της έλευσης του αγωγού. Έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά και προσπάθεια, περισσότερο από τη σημερινή κυβέρνηση, και πρέπει να το λέμε αυτό. Δεν υπήρχε εταιρική ευθύνη, υπήρχε μια προσέγγιση λιγοστών πόρων, το πόλι 10 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε μια εκτενή συζήτηση με την κοινοπραξία και καταλήξαμε σε 32 εκατομμύρια ευρώ, αυτά τα οποία εξελίσσονται και ελοποιούνται σήμερα. Από αγωγό διέλευση στη Δυτική Μακεδονία, που είναι η ενεργειακή καρδιά της χώρας, παραμέναμε σε ενεργειακή φτώχεια και είναι κάτι το οποίο είναι αντίθεση σε εμάς. Καταφέραμε να αλλάξουμε τη διακρατική αυτή συμφωνία, να έχουμε 2 σταθμούς εξόδους. Ένα σταθμό που είναι και όλα τα εργοστάσια της ΔΕΗ
κλείσαν τις περιμέρες και ένα στην Καστοριά. Συνολικά, ο ΤΑΠ επενδύει περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ στο διαπεριφερειακό πρόγραμμα δωρεά οχημάτων κοινής ωφέλειας, προορισμός, προστασία. Είναι μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις που το έργο υλοποιείται εθελοντικά, προσφέροντας 90 και πλέον οχήματα στις τοπικές κοινότητες και των τριών βορειοελλαδίτικων περιφερειών.